Η σημερινή συζήτηση αποτελεί στοιχείο τη νέα φάση όξυνση των ενδοημπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δίπλα στη Μολδαβία, όπου στρατοπεδεύουν εκατοντάδε Ρώσοι στρατιώτε, αναπτύσσονται χιλιάδε μέσω σχηματισμών τη ΠΕΣΚΟ, τη Φρόντεξ και του ΝΑΤΟ. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώνεται ανησυχητικά. Ανώτερα στελέχη στρατιωτικά των ΗΠΑ υπογραμμίζουν την πιθανότητα εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων. Ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα στοχοποιεί τι αποστολέ πολεμικού υλικού. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη των αστικών κομμάτων έχει μετατρέψει τη χώρα σε νατοϊκό ορμητήριο. Φέρνει σαν κατεπίγουσα τη συμφωνία για επέκταση των Αμερικανικών βάσεων, οδηγώντα σε βαθύτερη εμπλοκή στα αμερικανονατοϊκά σχέδια ενάντια στη Ρωσία, την Κίνα, με λίγα πλουτοπαραγωγικέ πηγέ, αγορέ, γεωπολιτικά ωφέλη που με αίμα σήμερα πληρώνουν ο Ουκρανικό και ο Ρωσικό λαό. Σε αυτή την σύγκρουση ληστών, οι λαοί έχουν μόνο έναν δρόμο το δυνάμωμα τη πάλι ενάντια στη συμμετοχή τη χώρα στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για απεμπλοκή από υπεριαλιστικού οργανισμού όπω το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και του σχεδιασμού του, που βάζουν του λαού στο στόχαστρο, που γιγαντώνουν τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανασφάλεια που οι λαοί αντιμετωπίζουν σε όλε τι χώρε.